με δύο κύρια χαρακτηριστικά. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2022 στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο έχει να κάνει με τον σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό σε σχέση με το 2021 και το δεύτερο με την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος για το τρέχον έτος. Σε αυτό το δεύτερο χαρακτηριστικό βασίστηκε η εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Γιώργου Αρλέτου, που παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος το 2021. Ενώ αναφορικά με το νέο τεχνικό πρόγραμμα, τόνισε πως είναι ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο με εξασφαλισμένους πόρους, με ισοκατανομή, αλλά και έχει θέσει ήδη τις βάσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο. Προτεραιότητες που έχουν τεθεί εντάσσονται στον προγραμματισμό της δημοτικής μας αρχής και είναι προσανατολισμένες σε έργα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, αναβάθμιση ανοιχτών χώρων και χώρων πρασίνου, ανάπλαση κοινόχρησης των χώρων και γενικότερα έργα ανάδειξης των αστικών περιοχών με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επιπλέον, εστιάζει στην ενίσχυση σχολικών υποδομών και στην κατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων. Έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σημερινής εποχής αλλά και των επόμενων ετών. Συνοπτικά, η ανάλυση του τεχνικού μας προγράμματος μπορεί να κωδικοποιηθεί στους παρακάτω άξονες. Πρώτον, η βελτίωση αποκατάστασης του δικού δικτύου και των απαραίτητων υποδομών σε όλη την έκταση του Δήμου, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των Δημοτών. Η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα υπερψήφισε μεν το τεχνικό πρόγραμμα, κατήγγειλε δε την πολιτική στάση της Δημοτικής Αρχής, που αποτελεί, όπως ανέφερε ο κ. Μπέγκας, και πολιτική της επιλογή να ασχολείται και να επικεντρώνεται σε μεγαλοστομίες και αποσπασματικές παρεμβάσεις χωρίς σχέδιο και συνοχή. Επιλέξαμε να χρηματοδοτήσουμε την κεντρική πλατεία, την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας με πόρους του ΕΣΠΑ. Το καταραμένο λοιπόν αυτό σχέδιο για τη Δημοτική Αρχή, προϊόν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, τι πιο σύγχρονη μέθοδος για να προχωρήσει ένα εμβληματικό έργο ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Το καταραμένο αυτό έργο λοιπόν από τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ. Ποιο είναι λοιπόν το ντόμινο των απολειών? Τρώει, χαραμίζει 5,5 εκατομμύρια ευρώ η Δημοτική Αρχή από το πρόγραμμα Τρίτσης, όταν θυμάται μετά από 2 χρόνια να υλοποιήσει τη μελέτη της κεντρικής πλατείας προϊόν του δικού μας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Θετική επίσης ψήφο με πολλές παρατηρήσεις, επισημάνσεις και υποσημειώσεις στο τεχνικό πρόγραμμα έδωσε η παράταξη Ιωάννινα 2023. Με την αφαίρεση των ποσών που αφορούν τα έργα με βεβαίωση υπεραίωσης, με προϋπολογισμό μελέτης 3,6 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Δηλαδή, για να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι αλλά και οι συνδημότες μας, τα τελειωμένα έργα χωρίς προϋπολογισμό πλέον, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως θέση για αναφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία, το ποσό μειώνεται στα 22,2 εκατομμύρια ευρώ. Με σοβαρές επικρίσεις προς τη Δημοτική Αρχή έγιναν οι παρεμβάσεις και των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης για το τεχνικό πρόγραμμα. Διότι δεν μιλάμε την φωνή της αλήθειας να εξηγήσουμε τις δυνατότητες. Λέει ο αντιδήμαρχος πριν, 1 εκατομμύριο είναι τα λεφτά μας, παιδιά. Ναι, πραγματικά αυτά είναι. Το λέμε προεκλογικά. Λέμε την δεινή θέση που βρίσκονται οι Δήμοι και ο δικός μας Δήμος. 780.000 ευρώ. Από αυτά εντωμεταξύ δεν υπάρχει τίποτα στα ανταποδοτικά. Εμείς χαιρόμαστε, αν έχετε σκοπό να τα διεκδικήσετε και να μην τα ρίξετε στα ανταποδοτικά και να τα διεκδικήσετε, να τα πάρετε από κρατικό προϋπολογισμό και να μην πληρώσει ο κόσμος, μακάρι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχετε τέτοιο σκοπό. Δεν είναι μόνο ένα τεχνικό πρόγραμμα που καταρτίζει κάποια υπηρεσία με ένα τεχνοκρατικό τρόπο. Πρέπει ο κάθε πολίτης, ο οποίος ζει σε αυτή την πόλη και αυτά τα κτίρια απευθύνονται και σε αυτόν προφανώς, στην εξυπηρέτησή του, να κατανοήσει πώς ανέρχονται σε αυτό το ποσό. Να μιλάει ο κύριος Μπέγκας για έργα, δεν χρειάζεται. Η απάντηση είναι σε κάθε συμπολίτη, μοιάζει για ανέκδοτο. Και επίσης θέλω να κάνω μια αναφορά, μία και μοναδική, σε αυτή την κριτική που γίνεται στο μεγαλόπνο έργο της Κενάν Μεσαρέ, που ουσιαστικά απορρόφησε το 40% του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Και εκ παραλλήλου, δεν ξεχνάει και τα μεγάλα, κύριε Μπέκα, μου αρέσει το χαμογελό σας, διότι προσπαθεί πραγματικά το θέμα των λαμπτήρων να το επεκτείνει σε όλη την πόλη, έτσι. Προσπαθεί το θέμα της πλατείας να το διευρύνει, να γίνει πληρέστερη και θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω και εκτείνω με αυτό για να μην σας κουράζω, γιατί θα κουραστεί να χαμογελάει και ο κύριος Μπέγκας, ότι το 2022 θα είναι η χρονιά που θα δείξει τα αποτελέσματα όλων των σχεδιασμών που γίνονται. Μου αρέσει ποτέ να λέω ότι τα κάνουμε όλα σωστά.
Αλλά όχι, ρε φίλε, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για φιλιά. Όταν ήσουν πλήρως αναποτελεσματικός μία πενταετία, ξαφνικά τώρα θυμήθηκες ότι σε δύο χρόνια αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει έργο. Μεγάλη αντιπαράθεση όμως προέκυψε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόβλεψη του τεχνικού προγράμματος αναφορικά με τη δέσμη αθλητικών παρεμβάσεων με προϋπολογισμό 1.300.000 στην περιοχή του Βοτανικού. Η πρόταση περιλαμβάνει υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Βοτανικού και συγκεκριμένα γήπεδα μπάσκετ, εκ των οποίων τα δύο θα στεγαστούν με την κατασκευή ειδικού στεγάστρου τύπου μπαλονιού. Η πρόταση αναφέρεται στην ίδια περιοχή όπου επρόκειτο να ανεγερθεί το δεύτερο κλειστό, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Αρλέτο να τονίζει πως από την Γενική Γραμματεία έχει γίνει σαφές ότι ένα τέτοιο έργο δεν υπάρχει πρόθεση να χρηματοδοτηθεί. Η Δημοτική Αρχή ωστόσο δέχθηκε σφοδρή κριτική γιατί απεμπολεί σύμφωνα με την αντιπολίτευση τη διεκδίκηση του δεύτερου κλειστού γυμναστηρίου της πόλης. Άρη, έχετε Άρη σαν Δημοτική Αρχή αυτή την παραχώρηση και δεν διεκδικείτε την κατασκευή ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Βοτανικό? Αυτό καταλαβαίνω. Μιλάτε για άλλο χώρο, μάλλον Θωμά. Πρέπει να μιλάει για άλλο χώρο. Όχι, μιλάει για το γήπεδο στο Βοτανικό. Που είναι όχι, για τον ίδιο χώρο μιλάει. Για τον ίδιο χώρο μιλάμε. Για τον ίδιο χώρο μιλάμε. Είναι σαφέστατα λοιπόν. Είναι σαφέστατα λοιπόν για να το κατανοήσουμε μια πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής να άρει τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να αγνοήσει και να μην διεκδικήσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Ομαρχία τότε είχε διακηρύξει και το έργο κατασκευή πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστήριου Ιωαννίνου στο Βοτανικό. Απλά αυτή η διακήρυξη, και ενώ είχε υπογράψει ο ανάδοχος, δεν προχώρησε. Και από το 2009 που έγινε η δημοπρασία, μέχρι και σήμερα συζητάμε για νέο κλειστό στο Βοτανικό. Και επίσης η λαθροχειρία που πήγε να επιχειρηθεί σήμερα σε σχέση με το Βοτανικό και το κλειστό γυμναστήριο, η διεκδίκηση της πόλης και των πολιτών, που η Δημοτική Αρχή πήγε να το φέρει κάτω από το χαλί σήμερα και να αναιρέσει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη, το 2019 για παραχώρηση της έκτασης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν θα περάσει έτσι. Αν ο κ. Παπαχρήστος έχει απόφαση ένταξη για δεύτερο κλειστό στο Βοτανικό, να μας στείλει και εμάς. Εκτός αν μας θεωρεί τόσο ανόητους να έχουμε απόφαση ένταξης για δεύτερο κλειστό στο Βοτανικό και εμείς να μην το θέλουμε και να πάμε να κάνουμε εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε αυτόν τον χώρο. Ή εκτός αν θέλει ο κ. Παπαχρήστος να μην κάνουμε απολύτως τίποτα εκεί και να περιμένουμε όταν και αν βρεθούν τα ανάλογα χρήματα από το ΠΟΔΟΕ, ξέρετε τι σημαίνει ΠΟΔΟΕ, από το κράτος, να μας δώσουν ανάλογη χρηματοδότηση για να γίνει το δεύτερο κλειστό. Ποτέ δεν απεμπολίσαμε το δικαίωμα του Δήμου να διεκδικεί. Και ιδίως να διεκδικεί αθλητικές υποδομές και το δεύτερο κλειστό. Αλλά εκεί είναι ένας χώρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένα γήπεδο ξηρό, πράσινο, πες το όπως θέλετε, αλλά δεν είναι ούτε ξηρό ούτε πράσινο. Κάτι ενδιάμεσο, είναι ψιλοεγκαταλειμμένο είναι. Έτσι. Και ένας χώρος, ο οποίος είναι μέσα σε αστική περιοχή πλέον,